Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την έκθεσή του για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας αλλά και την έκθεση αποτίμησης του δεύτερου μνημονίου της περίοδου 2012-2016, η οποία και αναμένεται να βρίθει παρατηρήσεων για τις αστοχίες του συγκεκριμένου προγράμματος, αναμένεται να δημοσιοποιήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά τη συνεδρίασή του στις 6 Φεβρουαρίου με βασικό θέμα την Ελλάδα. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένους επιχειρηματίες, καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών για το ακαθόδε ζήτημα των κόκκινων δανείων. Τέλος εποχής για το ελβετικό απόρριτο. Η Βέρνη θέλει να τελειώσει μια και καλή με την φήμη της Ελβετίας ως καταφύγιο για παράνομο χρήμα, γι' αυτό και υπογράφει συμφωνίες αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες. Επόμενοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους Financial Times, μετά και τα υπέρογκα ποσά που κλήθηκαν να πληρώσουν ελβετικές τράπεζες για πρόστιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του ότι βοηθούσαν τους πελάτες τους να αποφύγουν τις φορολογικές αρχές. Αέριες μάζες πολικής προέλευσης θα πλήξουν τη χώρα μας από το απόγευμα της Πέμπτης. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό αυτού του νέου κύματος, όπως επισημαίνεται από τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι τόσο οι πυκνές χιονοπτώσεις, αλλά ο παγιετός, που σημαίνει πως σε ορισμένες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από τους 0 βαθμούς Κελσίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει στις 658,99 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,33% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.